Πόλεμος. Είναι πόλεμος, αδερφέ. Πόλεμος. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno, o mandare i peravi, ameno, timere, timere, manciro. Η μεγαλύτερη τηλεοπτική εκπομπή μαχητών για πρώτη φορά έρχεται στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στη Βασίλισσα της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, την αρχαιότερη πόλη ιστορίας 8.000 ετών. Λάρισα που σημαίνει Φρούριο, μια πόλη 250.000 κατοίκων που για πρώτη φορά θα δει αρένα. Εξάλλου και το αρχαίο θέατρο της έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και ως αρένα. Είμαστε υπό την απόλυτη κυριαρχία εξάλλου του Ολύμπου, του βουνού των θεών. Γυναίκα παγκοσμίως που οργανώνει αγώνες kickboxing, γιατί Πέτρο. Και το γνωστό αθλητή Πέτρο Ήμβριο. Και Πέτρο, έμαθα. Σωτήρι μου, αγαπημένο, τι κάνεις. Με μεγάλη χαρά ότι είσαι εκεί πιστός υποστηρικτής. Τι τρελαίνε, σε παθαίνεις κάτι με όλο αυτό. Εννοείται ότι παθαίνω. Κοίταξε, αρέσει. Τόσες μπουνιές που έχω φάει εγώ στο κεφάλι τόσα χρόνια. Ξέρεις, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εγώ μεταφορικά το κατάλαβα, αλλά δεν ήξερα τι είσαι και αθλητής του κυκλοφορία. Βεβαίως και είμαι αθλητής. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Του τύπου πρωταθλητής, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Του τύπου εντάξει, όποιος θέλει να βάλει γάντια και να πούμε στο ρίγκ, εγώ δέχομαι. Αυτό θέλει μέσα. Πραγματικά όλοι αυτοί που ασχολούμαστε με τις πολεμικές τέχνες. Ο Πέτρος ήρθε μια εβδομάδα πριν, 5-6 μέρες πριν από τη μεγάλη διοργάνωση του Σαββάτου στο κλειστό της Νεάπολης για να προπαγανδίσει όσο μπορεί αυτό που θα συμβεί. Έτσι, αυτό που θα συμβεί είναι μεγάλο. Είναι ίσως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός αυτού του είδους αγώνων που έχει ποτέ φιλοξενήσει η Θεσσαλία, έτσι δεν είναι? Είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Για πρώτη φορά γίνεται στη Θεσσαλία και στη Λάρισα. Είναι μια περίπτωση η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συλλόγους οι οποίοι χρόνια τώρα δραστηριοποιούνταν στην Θεσσαλία και στη Λάρισα και στους αθλητές που χρόνια τώρα μοχθούν. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά την κυρία Μπιτάκου για λίγο για το πώς δουλεύει. Δεν είναι μόνο μια αθλητική εκδήλωση κατά την άποψή μου. Είναι μια γενικότερη παρουσίαση ενός τόπου, μιας πόλης, μιας περιφέρειας ολόκληρης. Φορείς του τόπου υποστήριξαν τον Ολίμιτς που για πρώτη φορά ήρθε στη Θεσσαλία. Εκτός από το Δήμο Λάρισας και ο Δήμος Τιγνάβου αγκάλιασε το θεσμό. Μία πόλη γνωστή από τις διεθνείς εξαγωγές της για το υπέροχο κρασί και το καταπληκτικό τσίπουρο που εξάγει. Είναι μια μεγάλη παραγωγή, ένα μεγάλο σόου το οποίο θα λάβει χώρα στον ομό μας. Σημαντικό γεγονός
για τα δρόμενα του νομού μας, τα οποία βοηθάν τόσο τους συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα ανάλογα αθλήματα, όσο και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, την οποία πρόλαβε η παραγωγή να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και να τις βοηθήσει. Προτείναμε ό,τι καλύτερο για να δημιουργούν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε να έχει τεράστια επιτυχία. Ευχόμαστε να υπάρχει αυτή η επιτυχία στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την παραγωγό, την κυρία Μπιτάκου, που επέλεξε και όρισε την πόλη μας για την διοργάνωση αυτών των αγώνων. Εύχομαι καλή επιτυχία τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά στους αγώνες αυτούς και είναι βέβαιο σίγουρο ότι και αυτοί οι αγώνες θα δώσουν μια όθηση για μεγαλύτερη ακόμη ανάπτυξη των δυναμικών αθλημάτων στην πόλη μας και την περιοχή που έτσι κι αλλιώς έχουν κατακτήσει τους νέους μας. Ξέρετε, είναι συναρπαστικός ο κόσμος των μαχητών, δεν υπάρχουν όρια και η δύναμη της ψυχής είναι ανυπέρβλητη. Και μπορούμε ακόμα και σήμερα, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, να κυνηγάμε τα όνειρα. Η εποχή, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ότι οι θεσμοί και οι φορείς του τόπου στηρίζουν τη διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο μοναδικός λόγος να είστε βέβαιοι που το κάνουν είναι γιατί συσπυρώνονται γύρω από το μήνυμα του No Limits που πρεσβεύει εδώ και 5 χρόνια την ελληνική μαχητική ψυχή. Θέλουμε όλοι μαζί να δείξουμε στους Έλληνες ότι υπάρχει και μία άλλη διέξοδος. Ο δρόμος της μάχης, ο δρόμος της υπερηφάνειας, ο δρόμος γενικότερα του ελληνικού γοήτρου που αν και είναι πληγωμένο θα φροντίσουμε εμείς να το ανυψώσουμε. Όλοι εμείς οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούμε να παράγουμε, να δημιουργήσουμε και να δώσουμε αθλητισμό και πολιτισμό. Κοιτάξτε, το ριν είναι ακριβώς σαν τη ζωή. Δέχεσαι χτυπήματα, πονάς, αλλά πρέπει να συνεχίσεις τη μάχη. Και μάλιστα, στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάει η χώρα μας, είναι ακριβώς το ίδιο. Σήμερα δεχόμαστε χτυπήματα, ο κόσμος υποφέρει, η κατάσταση είναι τραγική, δραματική, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη. Έχουμε μάθει την Ευγενή Άμυλα. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Η αντιπαλότητα είναι μόνο πάνω στο ring. Φίλοι είμαστε πάλι. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο σε έναν αθλητή, γενικά στους αθλητές, πάνω μέσα στο ring, μπλέκεται το αίμα τους, ο υδρότας τους, ο ένας χτυπάει τον άλλον, η συγνώση τους. Πάλι είναι φίλοι. Αυτό συμβάλλει να έχει ένα δέσιμο ένας με τον άλλον. Είμαστε σαν αδέρφια, οικογένεια. Στη Θεσσαλία υπάρχουν μεγάλοι αθλητές. Οι μονομάχοι εκπροσωπούν με απόλυτη αξιοπρέπεια το άθλημα. Είναι η ώρα να δείξουμε τη δύναμή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το show των No Limits 16 θα γίνει στην πόλη της Λάρισας. Δίνω υπόσχεση στον κόσμο και εγώ σαν προπονητής και όλοι οι προπονητές και οι αθλητές της πόλης της Λάρισας ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ το No Limits 16 που για πρώτη φορά έρθε στη Λάρισα και πιστεύουμε να φανούμε αντάξει με τους αθλητές και τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης. Το Warriors Cup και οι πολεμιστές της Λάρισας συμμετέχουν και τιμούν τη διοργάνωση του No Limits 16 που γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας και θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό είτε στις επιδείξεις είτε στους αγώνες στηρίζοντας τη διοργάνωση. Παίζουμε για τίτλο στα 60 κιλά και στα 100 κιλά. Ασχολούμαστε προπονητικά με τρέξιμο, με βάρη, με διατροφή πάρα πολύ
και τουλάχιστον 2-3 ώρες προπόνηση την ημέρα. Τα παιδιά είναι σε καλή φόρμα. Ελπίζω να δώσουν όλη την ψυχή τους, όπως και η δική μου και τα υπόλοιπα παιδιά, για να πάει πολύ καλά η διοργάνωση. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια του No Limits, ειδικά την κυρία Πιτάκου, που μας δίνει ακόμα μια ευκαιρία να είμαστε ακόμα σε αυτό το No Limits 16. Η προετοιμασία μας είναι επίπονη. Έχουμε προετοιμαστεί καλά, γιατί η εμπειρία μου έχει δείξει ότι σε αυτή τη διοργάνωση ψέματα και δίθεν δεν χωράνε. Όποιος δουλεύει σωστά μπορεί να δουλέψει και να ενταχθεί στην οικογένεια του No Limits. Ελπίζω να υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου εδώ πέρα. Μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή μαχητών του No Limits έρθει στη Λάρισα για πρώτη φορά. Η Ευρώπα Security θα μπορούσε να αναλάβει τη φύλαξη μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα γίνουν άψογα. Για πρώτη φορά στη Λάρισα το μεγαλύτερο σώμα μαχητών. Η προπόληση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι απόψε το στάδιο θα είναι κατάμεστο. Προετοιμάζομαι το καλοκαίρι για αυτόν τον αγώνα και είμαι πολύ προπονημένη. Καθημερινές προπονήσεις, 7 ώρες την ημέρα το λιγότερο. Εγώ αυτό που θέλω είναι να κάνω ένα καλό τεχνικό αγώνα, καλό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, για να δώσουμε και θέαμα στο κοινό και να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα εμείς. Πάμε με το σκεπτικό για να κερδίσω. Ο αγώνας πιστεύω ότι θα είναι καλός, γιατί είναι ένας καλός αθλητής αυτός που παίζω και είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για το στόχο μας. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία με τον προπονητή μου. Η προετοιμασία είναι ένας μήνας τώρα. Η τετράδα είναι δυνατή, οι αθλητές είναι πολύ έμπειροι και πάρα πολύ καλοί. Κοιτάμε μπροστά, πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη στην τετράδα. Το σημερινό σοου είναι ένα από τα καλύτερα, πιστεύω, που έχει διοργανωθεί. Χάρη βέβαια πάλι στην κυρία Κουτάκου. Είμαστε εδώ όλοι για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να προσφέρουμε ένα όμορφο θέαμα. Θα παρουσιάσουμε ένα πολύ ωραίο σοου προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της σημερινής βραδιάς, με μουσική από την ταινία Rocky. Βλέπετε και την αντίστοιχη ενδυμασία. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο, πάσο ντόμπλε θα χορέψουμε. Ελπίζουμε ο κόσμος να ενθουσιαστεί, να αρεστεί και να δώσουμε το καλύτερο έναυσμα στην απόψινη βραδιά. No limits.
Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Everyone on holiday. Put your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Can you feel it? Καλώς ήρθατε στο κλειστό Νεάπολης. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εγώ και ο αδερφός μου, ο Σταμάτης ο Πιτάκος, παγκόσμιος πρωταθλητής του Muay Thai, είχαμε απλά μία ιδέα, να κάνουμε την πρώτη τηλεοπτική παραγωγή μαχητών. Και σήμερα, μετά από 5 χρόνια, αυτό είναι όραμα και στόχος πολλών ανθρώπων. Είδατε πόσους φίλους έχουμε που μας ακολουθούν από κάθε πόλη. Τα Γιάννενα είναι εδώ, η Καβάλα απόψε είναι εδώ, η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, η Αθήνα είναι εδώ, η Κέρκυρα είναι εδώ. Από εδώ στο και στο εξής θα είναι και η Λάρισα πάντα κοντά μου. Και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, που μια τόσο δύσκολη εποχή κάνατε πραγματικότητα το όραμα του No Limits για 16η φορά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την ειδική σύμβουλο του Δημάρχου Τζανακούλη, την κυρία Βάσο Οικονόμου και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing. Αγαπάει πάρα πολύ το άθλημά μας, είναι δίπλα μας και στηρίζει για πάρα πολλά χρόνια, για όσους δεν το γνωρίζετε. Είναι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και πραγματικά την ευχαριστώ που ήταν στο πλάι μου. Θέλω να περάσουμε στο επαγγελματικό κομμάτι και να σας γνωρίσω τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της απόψινής βραδιάς. Στην πρώτη μάχη για απόψε, από την Τινησία, ο Μπεσέμ, Black Panther, Μπελκαίδε. Ο Μπεσέμ θα αγωνιστεί το πρώτο ημιτελικό της βραδιάς. Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος ημιτελικός. Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν στο τελικό. 4 αθλητές θα ξεκινήσουν για να καταλήξει μόνο ένας. Ένας που θα διεκδικήσει τη ζώνη του No Limits Champion Belt. Αντίπαλος Μπεσέμ για την κατηγορία των 81 κιλών. Νίκος Σπάιντερ Σφάκιανος για την Ελλάδα. Δεύτερη μάχη για απόψε, δεύτερος συντελικός στα 81 κιλά. Και για την Αθήνα, Στέφανος Σπάρταν Κωνσταντελόπουλος. Αντίπαλός του, ένας κορυφαίος πρωταθλητής που έρχεται από το νησί των Φεάκων, Αλέξανδρος Χίτμαν Γκερέκος από την Κέρκυρα. Τρίτη μάχη απόψε και τον No Limits έχει και Αμαζόνες. Έτσι λοιπόν, δύο πρωταθλήτριες, πολύ δυνατές, που θα σας χαρίσουν μια συναρπαστική μάχη, να το θυμάστε. Και για τη Θεσσαλονίκη, η Δήμητρα Sweet Thunder Κουκουσέλα. Μια μανιάτισα για πρώτη φορά στο No Limits λοιπόν, αντίπαλος της Κουκουσέλα, η Κάλα Princess of Money Κουρούνι. Τέταρτη μάχη διεκδίκησης τίτλου No Limits Champion Belt για τα 60 κιλά και για την κόκκινη γωνία από την Τινησία, Χουσέιν Τζάγκουαρ Σουσέν. Αντίπαλός του που θα δώσει όλη του την ψυχή για να φορέσει αυτός τη ζώνη απόψε. Από την Καβάλα, την πόλη των μεγάλων πρωταθλητών, Κώστας The Ripper Παπαδέλης.
διεκδίκησης τίτλου No Limits Champion Belt και η πέμπτη μάχη για απόψε. Η βαριά κατηγορία, αγαπητή κυρίως του κοινό μας. Και για την κόκκινη γωνία, από την Αθήνα, Γιάννης Slow Start Βαλάσης. Αντίπαλός του, από την Καβάλα και πάλι, και για τη βαριά κατηγορία, αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα στα No Limits, στη βαριά κατηγορία πάντα, Γιάννης Destroyer Στοφορίδης. Η έκτη μάχη θα είναι η μάχη του τελικού. Δεν ξέρουμε φυσικά ποιοι θα καταλήξουν στον τελικό από την τετράδα μας. Όμως διεκδικούν, όπως και το πέμπτο και το τέταρτο ζευγάρι, μία ζώνη, όπως είπαμε. Τη ζώνη τίτλο του θεσμού μας. No Limits Champion Belt, μία ζώνη που φέρει ως σύμβολο, τι άλλο θα μπορούσε, την κεφαλή του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο αιώνιος στρατιλάτης και μαχητής. Για να θυμούνται όλοι από πού ξεκίνησαν οι μάχες και όσοι έχουν ξεχάσει να σέβονται την Ελλάδα, σίγουρα μέσα από τους μαχητές μας θα το ξαναθυμηθούν. No Limits Champion Belt. Όλες οι μεγάλες διοργανώσεις έχουν ως έπακλο διεθνώς ένα τίτλο. Η ζώνη του No Limits θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στο No Limits 14. Διεκδικήθηκε και στο No Limits 15 στην Καβάλα και εδώ στη Λάρισα είναι η τρίτη φορά που θα έχουμε διεκδίκηση του τίτλου. Χειροκροτήσετε τους μαχητές μας. Έχουν προπονηθεί για πάρα πολλούς μήνες. Έχουν κυριολεκτικά καταπονηθεί για να σας χαρίσουν απόψε μια εκπληκτική βραδιά, μια συναρπαστική βραδιά. Yeah.